Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα αιχμής και είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η κυρία Όλγα Μούσιου Μιλωνά. Η κυρία Όλγα Μούσιου Μιλωνά είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο «Ανατροπή δημιουργία του συνδυασμού». «Ανατροπή δημιουργία» του Θεόδωρου Καρυπίδη. Τώρα καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κυρία Μούσιου Μιλωνά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Είναι το βιογραφικό σας τόσο πλούσιο πραγματικά. Είστε στα αυτοδιοικητικά χρόνια. Να πούμε ότι είστε νυν αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Φλόρινας. Είστε υποψήφια στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Χρόνια, χρόνια προσφοράς στην παιδεία, αυτοδιοικητικός. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πραγματικά, όταν είδα το βιογραφικό σας σήμερα, απόρρισα πώς προλάβατε μητέρα 2 αγοριών, σύζυγος, εργαζόμενη, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, πώς προλάβατε και δημιουργήσατε όλα αυτά. Και πραγματικά χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μου σήμερα, μαζί μας σήμερα. Κύριε Ηλιάδου, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, σας παρακολουθώ και εγώ πολύ καιρό. Και είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ που κάνετε μια τόσο τιμητική εισαγωγή για μένα. Χαίρομαι πολύ, κυρία Μούσιου Μιλωνά, για τον εξής λόγο. Είναι πολύ σημαντικό όταν βλέπω γυναίκες με τόσο μεγάλη προσφορά στα κοινά, οι οποίες έχουν παλέψει, έχουν δημιουργήσει σε όλους τους τομείς. Για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι και να συζητάω μαζί τους. Θέλω να μου πείτε και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό πριν περάσουμε για την απόφασή σας για να κατέλθετε στο ψηφοδέλτιο του Θεόδωρου Καρυπίδη, στο συνδυασμό. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, λίγες οι γυναίκες υποψήφιες, γενικότερα λίγες γυναίκες ασχολούνται με τα κοινά και όταν βλέπω ή όταν ακούω για υποψήφιες δημάρχους, χαίρομαι πολύ. Και φυσικά για υποψήφιες περιφερειακούς συμβούλους ή δημοτικούς. Το θέμα είναι αλλού. Εσείς πού βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή? Κοιτάξτε, το να είσαι γυναίκα είναι μια ευλογημένη συγκυρία. Και εσείς ως γυναίκα προφανώς έχετε πλούσια εμπειρία σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία, το γυναικείο φύλο, τη γυναικεία παρουσία. Υπάρχει μια στερεοτυπική αντίληψη ότι οι δραστηριότητες της γυναίκας κατά βάση ανήκουν στην ιδιωτική και όχι στη δημόσια σφαίρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες θεσμικές, προκειμένου να καθιερωθεί και η συμμετοχή μας στα κοινά. Δηλαδή έχουν μπει ποσοστώσεις και λοιπά, ναι. Τα οποία δεν αρκούν όμως για να ανατρέψουν το... Εγώ θα έλεγα ότι είναι και... Δηλαδή βλέπουμε ότι πολλές κυρίες λένε, ναι, θα είμαι υποψήφια. Ναι. Αλλά θα είμαι γιατί το απαιτεί ποσόστος και ως εκεί. Δηλαδή το απαιτεί ο νόμος και ως εκεί. Δεν θα κάνω αγώνα ή δεν θέλω να διακριτώ, δεν θέλω να εκλεγώ. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ λυπηρό. Κοιτάξτε, το θέμα είναι γενικά βαθύτερο. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ενασχόληση με την πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι το άπαν να μπουν οι γυναίκες στην πολιτική. Εάν θέλουν και εφόσον αισθάνονται ότι έχουν να δώσουν, τους ενδιαφέρει, ασφαλώς να μπουν με δυναμισμό και με πεποίθηση και με αγωνιστικότητα. Το θέμα είναι οι γυναίκες να επιλέγουν τη ζωή που θέλουν. Να μην προσπαθούμε συνέχεια να αποδεικνύουμε στοιχήματα έτσι, επιδόσεων σε όλους τους τομείς. Και αυτό που λέτε ίσως δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα. Είμαστε άνθρωποι, οφείλει η κοινωνία να μας στηρίξει στα θέλω μας και εμείς οφείλουμε στον εαυτό μας να είμαστε άνθρωποι ήρεμοι και ευτυχισμένοι, όπως όλοι, για να μπορέσουμε να δώσουμε και την ευτυχία γύρω μας και στα παιδιά μας κατά βάση. Τώρα, η αντίληψη της κοινωνίας για την γυναικεία συμμετοχή στα κοινά πραγματικά ακόμα έχει δρόμο να οδεύσει στην περιοχή μας. Στην Ελλάδα γενικότερα, είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο αν δούμε πού βρίσκεται η γυναίκα σε διεθνή κλίμακα. Mm. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που εκατομμύρια γυναίκες αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα και πραγματικά οφείλουμε και αλληλεγγύη και στήριξη σε όλες αυτές τις γυναίκες. Στον τόπο μας βέβαια πλήττονται κατά βάση οι γυναίκες από την ανεργία και από όλα τα φαινόμενα της οικονομικής κρίσης. Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι καλό, μπορεί να εμπλουτιστεί λίγο ακόμη, να στηριχτεί η γυναίκα
ιδίως στη μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά και με τους θεσμούς που έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή με τους δολοφονιπιακούς σταθμούς, με τους παιδικούς σταθμούς. Νομίζω ότι διευκολύνεται στο να υπηρετήσει και την ιδιότητα. Είναι ένα αντικείμενο που γνωρίζετε πολύ καλά και θέλω να συζητήσουμε γι' αυτό. Ενώ για τις δομές και υποδομές, μιλήσατε για βρεφονιπιακούς σταθμούς, για παιδικούς σταθμούς, γνωρίζετε πολύ καλά και μέσα από την ιδιότητά σας. Θέλω λοιπόν να περάσουμε, να μου πείτε για την απόφασή σας. Τι σας οδήγησε στο να είστε υποψήφια με τον συνδυασμό Ανατροπή-Δημιουργία? Όπως προαναφέρατε, είμαι 20 χρόνια δημοτική σύμβουλος, έχω περάσει από διάφορες ρόλους. Γνωρίζετε πολύ καλά από αυτοδιοίκηση. Ναι, σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν αντιδήμαρχος δύο φορές και σαν δημοτική σύμβουλος. Μετά από την προσφορά αυτή, θεωρώ ότι κλείνει ένας κύκλος, γιατί η περιφέρεια διαχειρίζεται πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την έμφαση που της αξίζει. Γιατί η περιφέρεια είναι αυτή που θα πρωτοπορήσει στις μεγάλες τομές και στις μεγάλες πολιτικές. Και είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε μία περιφερειακή αυτοδιοίκηση που έχει το στίγμα της αναπτυξιακής προοπτικής, αλλά κυρίως που έχει ανθρωποκεντρικότητα. Και αυτό ήταν και ο λόγος που συνεργάστηκα και συνεργάζομαι με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, τον νυν περιφερειάρχη και υποψήφιο περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα και μέσα από τις θέσεις σας, τα προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Θέλω να μου πείτε, ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα? Κοιτάξτε, η Φλόρινα είναι ένας τόπος εξαιρετικά προνομιούχος από άποψη γεωφυσικού περιβάλλοντος, από άποψη κλίματος, από άποψη, αν θέλετε, θέσης. Είμαστε στο τριεθνές. Είμαστε δηλαδή ο ακρογωνίος λίθος του κράτους μας. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πλεονέκτημα μεγάλο. Ως τώρα η κατάσταση με την εξωτερική πολιτική δεν επέτρεπε ιδιαίτερες σχέσεις και υπήρχε μια κλειστότητα, μια εσωστρέφεια και δεν μας δόθηκε δυνατότητα να αναπτυχθούμε και να συνεργαστούμε με τα άλλα κράτη ώστε να συνσφέρει και αυτό στην καλύτερη οικονομική κατάσταση της περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι όλη η Δυτική Μακεδονία, έτσι, να το πούμε, ότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρξε στην τελευταία λίστα του ενδιαφέροντος της κεντρικής πολιτικής σκηνής και την τελευταία θητεία με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη κατάφερε να ανεβάσει πάρα πολύ, έτσι, να εισπράξει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο από αυτό που της ανήκε. Και θα έλεγα ότι και η Φλόρινα, που ήταν και η τελευταία μέσα στο πλαίσιο όλων των νομών της περιφέρειας, πήρε πάρα πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσει τα πολλά προβλήματα που έχει. Θα σας πω την ανεργία φυσικά, ό,τι απασχολεί τους ανθρώπους είναι η πρώτη προτεραιότητα. Λυπόμαστε όλοι πάρα πολύ που βλέπουμε τις νέες γενιές να μην μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτυχθούν και να κάνουν τις οικογένειές τους, να μείνουν στον τόπο τους. Συνάντησα προχθές έναν κύριο και μου λέει: αν βρεις τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, είμαι νέος αγρότης στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Να του πεις ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό που έκανε για μας. Δόθηκαν δηλαδή κάποιες ευκαιρίες σε κάποιους ανθρώπους να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους. Γιατί και ο αγροτικός τομέας στη Φλόρινα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Βέβαια, ωραία χώματα. Όπως και ο τουρισμός εκεί, κυρία Μούσιου Μιλωνά. Όπως είπατε πριν, εκεί στο Τριεθνές είναι η λίμνη, οι λίμνες, ο Άγιος Αχίλιος, είναι ένα εξαιρετικό, είναι ένας νομός, μια περιφερειακή ενότητα με ένα εξαιρετικό φυσικό κάλος. Πραγματικά πώς εξηγείτε ότι τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση? Όλα αυτά που λέτε συνδέονται και με τα προβλήματα, για να μην λέμε μόνο τα προβλήματα, να τα συνδέουμε με την αναπτυξιακή μας προοπτική. Ένα μεγάλο θέμα για τη Φλόρινα ήταν η απομόνωση. Για πολλά χρόνια δεν διευκόλυνε την προσβασιμότητα το δίκτυο το δικό, το σιδηροδρομικό που σταμάτησε να υπάρχει. Όλα αυτά τώρα πιστεύω ότι ξεκινάνε και επιτέλους ο κάθετος άξονας κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί. Να μας συνδέσει άμεσα, να μπορεί να έρθει εύκολα ο επισκέπτης στη Φλόρινα. Εμείς από τη μεριά μας, βέβαια, οφείλουμε να προβάλλουμε ακόμα περισσότερο τον τόπο μας. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα. Έχει και πολύ ωραία
προϊόντα εκεί. Εξαιρετικά προϊόντα. Εξαιρετικά, πιστοποιημένα. Θέλω να μου πείτε, Διοίκηση Καρυπίδη, μιας και μιλήσατε πριν και για πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες, θέλω να μου πείτε, πενταετία, θεωρείτε ότι, μάλλον, είστε ικανοποιημένοι από το έργο της Διοίκησης Καρυπίδη και μάλιστα, ειδικά, θέλω να μου πείτε σε θέματα παιδείας, μιας και είναι ένα αντικείμενο που το γνωρίζετε πολύ καλά. Καταρχήν θα ξεκινήσω... Και να μιλήσουμε λίγο, συγγνώμη σας διακόπτω, και για την συνένωση ΑΕΤΕΗ και για τα τμήματα που θα δημιουργηθούν. Ωραία. Εγώ παρακολούθησα όλη την λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής και σαν πολίτης και σαν μέλος μιας Δημοτικής Αρχής, της Δημοτικής Αρχής του Δήμου της Φλόρινας. Νομίζω ότι για πρώτη φορά δόθηκαν ηλικιώδη ποσά οικονομικά στη Φλόρινα, 374 εκατομμύρια ευρώ σε έργα τα οποία είτε είναι ενταγμένα, είτε έχουν ξεκινήσει, είτε βρίσκονται σε... είναι υπό ένταξη. Και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Νομίζω ότι όλοι οι φλωρινιώτες και οι φλωρινιώτισες το αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό, γιατί κινήθηκαν θέματα που ήταν για πάρα πολλά χρόνια παγωμένα, το πολύ μεγάλο θέμα της... με την κατάσταση των αναργύρων, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Διάφορα πολύ μεγάλα ζητήματα, τα αρδευτικά, οι αναβαθμίσεις των μονάδων της υγείας, που μας αφορά, είναι και αυτό από τα πολύ το ζωτικά ζητήματα, ιδίως για ανθρώπους που ζουν στην περιφέρεια, να μπορούν να εξασφαλίσουν την υγεία τους. Πάρθηκαν πάρα πολλά μέτρα για την ασφάλεια, που δεν είχαν πάρθει παλαιότερα, δηλαδή θέματα πολιτικής προστασίας. Και με όλα αυτά και πολλά πολλά αναπτυξιακά. Σας είπα για τα προγράμματα που ενίσχυσης της απασχόλησης και της εργασίας των νέων. Και να έρθουμε και στο σπουδαίο θέμα των πανεπιστημίων, που για την περιοχή μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πολύς λόγος και εκεί στην αρχή και ώσπου να βγει η τελική απόφαση και ο τελικός νόμος, ο οποίος όριζε τις σχολές και πού, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν οι γνώμες δίσταντο με την... Είχαν βγει και ανακοινώσεις ότι μπορεί να είναι και σε βάρος της περιοχής. Υπήρχαν και απόψεις ότι θα είναι... υπήρχε μία ασάφεια, την οποία, ταπεινή μου άποψη, πολλοί θέλησαν και να εκμεταλλευτούν. Πείτε μου λίγο την άποψή σας, μιας και εσείς εκεί και σαν αντιδήμαρχος αρμόδια τα γνωρίζετε πολύ καλά. Κοιτάξτε, κάποιες φορές εγκλωβιζόμαστε και παγιδευόμαστε σε παροπίδες μικροσκοπιμότητας προκειμένου να μειώσουμε κάτι που συμβαίνει. Υπήρχε μια ανησυχία για το τι θα γίνει, γιατί η Φλόρινα είχε πολλές πολύτιμα για την οικονομία της και για την κοινωνική της ζωή, όπως το Βαλκανικό σπουδών που χάθηκε σε μια νύχτα. Ναι. Και έχοντας αυτή την εμπειρία, όλοι είχαμε τον φόβο ότι θα έχουμε και άλλες απώλειες. Ασφαλώς. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρξε δυναμική διεκδίκηση και από μεριάς της περιφέρειας κατά βάση και είχαμε το πολύ καλό αποτέλεσμα, όχι μόνο να μην χάσουμε τις σχολές που έχουμε, αλλά να τις αυξήσουμε κιόλας. Να πάρουμε το τμήμα της ψυχολογίας, να πάρουμε το τμήμα του κινηματογράφου, το τμήμα των ψηφιακών μέσων, αντίστοιχα στην Καλών Τεχνών και στην νέα σχολή, την μετονομαζόμενη, την παιδαγωγική σχολή που έγινε σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Νομίζω ότι και κάποια Ινστιτούτα και κάποιες σχολές διετούς φοίτησης, οι οποίες θα γίνουν και στην περιοχή του Ομιντέου. Νομίζω ότι αυτά όλα ήταν πάρα πολύ σημαντικά και θα φέρουν πραγματικά, θα είναι μοχλός ανάπτυξης της περιοχής, όχι μόνο οικονομικής, γιατί για μας οι σχολές είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το να έχεις ανθρώπινο δυναμικό, νεολαία, ανθρώπους νέους με φρέσκες ιδέες που υπάρχουν γύρω σου και ενεργούν και λειτουργούν, μας μεταδίδουν την κουλτούρα τους, τον πολιτισμό τους. Είναι όμως η Φλόρινα και μια πόλη της τέχνης γενικότερα. Η Φλόρινα γενικότερα είναι... και γίνεται και πολύ καλή δουλειά εκεί και πολύ ωραία, πολύ καλά τμήματα. Νομίζω ότι το πολιτισμικό της απόθεμα είναι το βαρύ πυροβολικό της. Αυτό το οποίο πραγματικά η Φλόρινα εμπνέει. Βλέπετε ένας Θόδωρος Αγγελόπουλος την διάλεξε και την είχε μούσα στις ταινίες του. Γι' αυτό και νομίζω ότι δικαιώνεται τώρα με το τμήμα κινηματογράφου. Η Φλόρινα έχει βγάλει πολύ, πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, ζωγράφους, αγιογράφους, μουσικούς, λογοτέχνες, ποιητές. Έχει
παράδοση στην τέχνη. Είναι μια πόλη που εμπνέει και... Είναι μια πόλη λοιπόν η οποία είναι μια πόλη πανέμορφη, με παράδοση στην τέχνη, στον πολιτισμό. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα αναπτυχθεί μόνο μέσα από αυτούς τους τομείς, νομίζετε? Ποια είναι η άποψή σας? Εγώ θα σας έλεγα ότι η καρδιά της οικονομίας ενός τόπου και μιας περιφέρειας εδράζει στην ενεργειακή πολιτική. Και αυτό είναι έτσι από όλους παραδεκτό. Η ενεργειακή πολιτική είναι αυτή που προσδιορίζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, το τι μορφή θα έχει η ανάπτυξη. Θα είναι αηφόρος ανάπτυξη, θα σέβεται το περιβάλλον, θα έχει όλες αυτές τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που θα διατηρήσουν την ομορφιά του τόπου και θα φέρουν αυτή την ήπια αλλά ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη που θέλουμε όλοι για, για τα μέρη που ζούμε. Να έχουμε τόπους ζωής, έτσι, και όχι τόπους που μας φέρουν μεν χρήματα, αλλά κάνουν πάρα πολύ δύσκολη τη ζωή μας. Έτσι. Να σας θυμίσω το παράδειγμα της Πτολεμαΐδας, που έχει υποφέρει πάρα πολύ από την ενεργειακή πολιτική και που έχει. Και όλοι όσοι είμαστε πέριξ εκεί του λεκανοπεδίου, είναι όντως έτσι. Και εμείς έχουμε εργοστάσια, έτσι. Επίσης. Μπορώ να σας πω ότι εμείς έχουμε και μόλις εισαγόμενοι από εργοστάσια από διπλανά κράτη. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε μπροστά στη μεταλιγνητική εποχή, παρότι ο λιγνίτης έχει μια έτσι, μπροστά τους 40 χρόνια περίπου ακόμα αποθεμάτων. Ενδέχεται όμως να υπάρξουν απώλειες και σε θέσεις εργασίας. Και γενικότερα για τον τόπο είναι ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, όπως είπατε, η ενέργεια, ο οποίος μπορεί και να αποβεί έτσι, θα πω, να έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα στα έτη που έρχονται, αν δεν πάρουμε τα απαιτούμενα μέτρα. Εκεί λοιπόν ποιες είναι οι προτάσεις σας? Η Ευρώπη μας υποχρεώνει σε κάποια, από κάποιο σημείο και πέρα να περιορίσουμε, νομίζω το 17% αν θυμάμαι καλά, σε ένα μικρό ποσοστό το κομμάτι της ενέργειας που προέρχεται από την καύση του λιγνίτη για λόγους περιβαλλοντικούς. Και φυσικά όλοι οι κραδασμοί, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και αναλύσατε, θα έχουν επιπτώσεις πολύ σοβαρές στην κοινωνία. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία ώστε οι εναλλακτικοί τρόποι ενεργειακών επενδύσεων να βοηθάνε την κοινωνία αυτή να αναπτυχθεί και οικονομικά, να μπορέσει να υπηρετήσει αυτές τις θέσεις. Και ξέρουμε ότι οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, είτε με αιωλική, υπάρχει τώρα και το φυσικό αέριο, το οποίο όμως έχει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά μας δημιουργεί και μια εξάρτηση από μια άλλη χώρα. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη κρίση μπορεί να κλείσουν οι στρόφιγγες του φυσικού αέριου. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε στις δικές μας πηγές. Έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που επεξεργάζεται η περιφέρεια αυτή την περίοδο είναι το να επενδύσουμε σε νέες μορφές υδροηλεκτρικής ενέργειας με την πίεση του νερού. Εμείς, ειδικά που έχουμε ταμιευτήρες στη Φλόρινα και μεγάλα φράγματα, θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε θα είναι με πολύ το νερό αυτό αυτή, και θα, φυσικά όλα αυτά θα αντιστοιχούν και σε θέσεις εργασίας που θεωρούμε ότι θα μπορέσουν να καλύψουν και τις εναλλαγές που θα χρειαστεί να γίνουν. Είπαμε πριν, είναι μια πολύ όμορφη πόλη, όντως πανέμορφη, μαζί με την Καστοριά. Θεωρώ ότι είναι από τις ομορφότερες πόλεις της χώρας, κυρία Μουσιουμιλωνά. Μη σας πω Βαλκάνια ή οπουδήποτε στην Ευρώπη, όσο περίεργο και να ακούγεται στους τηλεθεατές μας και στους φίλους μας, γιατί εμείς είναι κάτι που το έχουμε στα πόδια μας, το έχουμε κάθε μέρα και δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, γιατί το βλέπουμε καθημερινά και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο. Δεν είναι όμως έτσι και είναι από τις ωραιότερες, ομορφότερες πόλεις. Ωστόσο, για τον τουρισμό, για να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Φλόρινα, ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας τομέας που μπορούσε να φέρει, να ανοίξει πολλές θέσεις εργασίας και να φέρει πολύ κόσμο εδώ στα σύνορα. Ποιες είναι οι προτάσεις της κυρίας Μουσιουμιλωνά πάνω σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την περιφερειακή ενότητα τη δική σας? Αφού κάνω μια παρένθεση να πούμε ότι η ομορφιά δεν είναι και μόνο στην πόλη της Φλόρινας, έτσι, η οποία... την οποία διατρέχει το ποτάμι, έχουμε εξαιρετικά χωριά. Βέβαια, στην περιφέρεια. Έτσι, να σας αναφέρω, Δροσοπηγή, Νυμφαίο, Πολυπόταμο. Υπέροχα, υπέροχα, ορεινή όγκη. Έχουμε τις Πρέσπες, που είναι πραγματικά έτσι, μια
κυβωτός φυσικής ομορφιάς. Έχουμε τις εξαιρετικές λίμνες στο Αμίντεο. Οι περιοχές μας δηλαδή είναι πάρα πολύ... Είναι όλη η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας εκπληκτική. Ειδικά προσφέρονται για αγροτουρισμό, δηλαδή για τις νέες μορφές τουρισμού. Αυτό που λέγαμε τις ήπιες μονάδες, όχι τα τεράστια ξενοδοχεία, αλλά τις πολύ μικρές μονάδες, τις οικογενειακές μονάδες, που έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα έλεγα στην περιοχή του Αμιντέου έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό θα βοηθήσει η προσβασιμότητα, το να μπορεί κάποιος να έρθει με ευκολία. Και επίσης θα βοηθήσουν και τα διάφορα προγράμματα που ενισχύουν τους πολίτες να επιλέξουν, να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα. Η περιφέρεια στο επίπεδο αυτό οφείλει να κάνει την ανάδειξη και την τουριστική προβολή. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ δυναμική τουριστική προβολή και των τεσσάρων νομών. Και εδώ είναι ευκαιρία νομίζω να πούμε ότι η περιφέρεια δεν έχει το μαγικό ραβδί που θα τα κάνει όλα. Χρειάζονται συνέργειες. Χρειάζονται συνέργειες με τις δημοτικές αρχές, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Συνέργειες με τους δήμους. Αυτό που λέμε οι διαβαθμιδικές συνεργασίες, όπου η περιφέρεια συντρέχει στις ανάγκες των δήμων, οι δήμοι εντάσσονται στις προτάσεις της περιφέρειας. Έτσι. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα και μια συνέργεια, η οποία είναι σε όφελος των πολιτών. Και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να πούμε ότι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης ήταν ένας εξαιρετικά συνεργάσιμος περιφερειάρχης. Οι προτάσεις του απευθύνονταν προς όλους. Και νομίζω ότι στους δήμους που ανταποκρίθηκαν, και ένας από αυτούς είμαστε κι εμείς, υπήρξε έτσι μια απλοχεριά, μια βοήθεια ισχυρή. Μιλάτε για συνεργασία λοιπόν, βλέπω ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Θέλω να μου πείτε, είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους μου, δύο λόγια για την απλή αναλογική, μιας και η απλή αναλογική καλή επιβάλλει, επιτάσσει τις συνεργασίες. Πείτε μου λίγο την άποψή σας για το αν θα δημιουργήσει ή αν θα λύσει προβλήματα. Εγώ είμαι φανατική υποστηρικτής της απλής αναλογικής. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Εμείς οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι ευέλικτοι, ευφύς. Νομίζω ότι θα συνεργαστούμε όπως έχουμε συνεργαστεί ως τώρα. Κάθε φορά που αλλάζει ένα σύστημα, υπάρχει μια ανησυχία πώς θα εξελιχθεί κλπ. Νομίζω ότι με λίγη σύνεση και σοφροσύνη ο καθένας μας θα δει τι μπορεί να προσφέρει και πού να προσφέρει. Αποκτά αξία ο κάθε ένας αιρετός με αυτή την διαδικασία, δηλαδή είναι ανεξάρτητος, η ψήφος και η θέση του έχει υπόσταση και δεν θα χρειαστεί να υπάρχει, ας πούμε, αναγκαστικά μέσα από μια πλειοψηφία για να σταθεί. Θα διακυβευτεί και η δική του συνεισφορά, δηλαδή ο καθένας θα ζυγιστεί μόνος του και σαν άτομο και έτσι θα κατανοήσει και η κοινωνία με ποιους θα πορευτεί. Νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που, αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να πω κι εγώ κλείνοντας. Έτσι, σας είπα ότι ένας λόγος που πολιτεύομαι με τον Θόδωρο τον Καρυπίδη είναι ότι έχει στόχο του μια περιφέρεια ανάπτυξης και ο δεύτερος είναι ο ανθρωποκεντρικός του προσανατολισμός. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η ουσία, η πεμπτουσία της πολιτικής δράσης έχει να κάνει με το πόσο αναβαθμίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έδωσε έμφαση στην συνοχή της κοινωνίας των πολιτών με πάρα πολλούς τρόπους, με πολλές κοινωνικές πολιτικές που στήριξε και με την προσωπική του λειτουργία, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Νομίζω ότι έχει όλα τα εχέγγυα που θα βοηθήσουν να κάνουμε μια περιφέρεια που θα απλώσει ένα δίχτυ αλληλεγγύης, καταρχήν για αυτούς που το χρειάζονται. Γιατί στην περιφέρειά μας υπάρχουν και πάρα πολλά άτομα ευάλωτα που βρίσκονται σε εξαιρετικό κίνδυνο και χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη. Και νομίζω ότι και εκεί κρίνεται και ο δικός μας ανθρωπισμός και η ουσία της προσφοράς μας. Και εννοώ τα άτομα με αναπηρία, αυτούς που είναι οικονομικά σε πολύ δεινή θέση, εννοώ τις γυναίκες και φυσικά εννοώ τα παιδιά, που είναι και το μέλλον του τόπου μας και θα πρέπει να είναι και το πρόταγμα σε όλα τα... σε όλες τις δράσεις μας. Με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, κυρία Μούσιου Μιλωνά, με αυτό το εκπληκτικό χαμόγελό σας, το οποίο βγαίνει από την καρδιά σας. Θέλω να πω, δεν είναι προσποιητό, δεν είναι αυτό το χαμόγελο που βλέπουμε ειδικά πριν τις εκλογές.
Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Ήταν αισιόδοξα όλα όσα μας είπατε. Χαίρομαι πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Και εγώ σας ανταποδίδω όλα τα καλά. Και καλή επιτυχία, κυρία Μούσχη Μιλωνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια. Είστε εξαιρετικοί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 3 με 4. Καλό σας απόγευμα.